Εμείς εδώ προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά μας, βγάζουμε ορισμένες έρευνες. Εάν ίσχυε αυτή η έρευνα, δεν θα έπρεπε να είμαστε Ελβετία? Εάν ίσχυε αυτή η έρευνα, αλλά πρόσεξε τώρα, χρειάστηκαν 2 χρόνια διακυβερνήσεως Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΑΝΕΛ για να καταλήξουμε να καταλήξει η κοινωνία σε πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Είναι μια εξαιρετική έρευνα την οποία έκανε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Την έρευνα την υπογράφουν ο κύριος Μανατζίδης και ο κύριος Σιάκας. Και εδώ λοιπόν βρίσκουμε τα εξής 3 πράγματα. Ρωτάτε το κοινό. Μεταρρυθμίσεις, ισότητα, ελευθερία, ελπίδα, αλήθεια. Και επειδή η ελπίδα έχει ταλαιπωρηθεί βανάφσως την τελευταία διετία, βλέπετε πώς προβάλλει η αλήθεια. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ και ένα χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα σας πω την αλήθεια, το επιλέγει το 60% των ερωτηθέντων. 30... Πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς για την ελπίδα... 5 δευτερόλεπτα θέλω. Ναι. Διότι όλα αυτά μεταφράζονται, 2 παρακαλώ, ή τραπέζι, και σε πολιτικά σλόγγαν. Να θυμίσουμε ότι η ελπίδα ήταν ο πυρήνας του πολιτικού σλόγγαν. Σωστά. Του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κλαπεί ή γίνει δάνειο από το hope του Ομπάμα. Τώρα φαίνεται ότι στην δυστυχώς για την ελπίδα καταλήγει στο 5,5 όμως. Πρόσεξε, είναι άδικο για την ελπίδα.